Κυρίες και κύριοι, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, πέραν όλων των άλλων, άνοιξε τη συζήτηση και για θεμελιακές αρχές και έννοιες που ακουμπάνε τον πυρήνα της αστικής δημοκρατίας. Βασική εποδός της κυβέρνησης, που περιλαμβάνεται και στον τίτλο του νομοσχεδίου, αναπτύχθηκε νομικά, φιλοσοφικά σε αρκετές τοποθετήσεις, ηθικολογικά σε κάποιες άλλες, είναι το ζήτημα της ισότητας. Μαζί με την προσπάθεια να παρουσιαστούν οι διακηρύξεις περί ισότητας με τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω σε ένα δίθεν κοινωνικό κενό. Να κρυφτεί όσο μπορεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε σε κείμενα και ρήσεις. Η καθημερινή ζωή της εργατικής τάξης, των βιοπαλλεστών, αγροτών, επαγγελματιών, το παιδιών τους, το καταδεικνύει ότι στα πλαίσια της σύγχρονης ταξικής κοινωνίας η περιβόητη ίση μεταχείριση μόνο τυπική είναι. Ότι κάθε διακήρυξη ισότητας, όσο τη σκαλίζουμε, τελικά βγάζει στην επιφάνεια ένα βασικό βάθρο του σημερινού εκμεταλλευτικού συστήματος, το καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτό και όταν γίνεται επίκλησή της, ας το πούμε έτσι, πρέπει να κρατάμε και μικρό καλάθι και τέλος πάντων είναι και κριτήριο και ποιοι επικαλούνται την ισότητα, ζήτημα που και αυτό πρέπει να προβληματίσει. Ας έρθουμε όμως στο νομοσχέδιο. Όπως τόνισε και η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, η Βιβί Δάγκα, στις επιτροπές, πού οδηγεί η διακήρυξη για ισότητα στην κοινή γονική μέρημνα από τη στιγμή που αντικειμενικά ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν μπορεί να έχει από κοινού συμβολή στη διαμόρφωση της νέας ζωής. Το νομοσχέδιο, το δικό σας νομοσχέδιο, απαντάει με το μόνο τρόπο που μπορεί να το κάνει αντικειμενικά. Με το μόνο τρόπο που μπορεί να απαντήσει. Με τη γενίκευση και τροφοδότηση της παραπέρα εμπορευματοποίησης της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για την απόκτηση παιδιού. Έτσι, το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν μπορεί να αποσπαστεί από το άρθρο 11, αλλά καθορίζεται από αυτό το άρθρο, ανοίγοντας το δρόμο για αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στην Ελλάδα. Εξάλλου, οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από τα υπόλοιπα κόμματα αυτό το αποδεικνύουν. Αυτό ονομάζεται πρόοδος. Η εμπορική παρένθετη μητρότητα. Πρόοδος γίνεται η νομιμοποίηση αυτής της ακραίας μορφής εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος και εκμετάλλευσης των πιο ευάλωτων γυναικών και με την επίκληση της ισότητας. Και μετατρέπεται σε νόμο. Και γίνεται νόμιμη η λειτουργία των ιδιωτικών μεγαθυρίων σε αυτόν τον τομέα για να εμπορεύονται την ανάγκη ζευγαριών και μεμονωμένων ανθρώπων να αποκτήσουν παιδί. Στο όνομα της ισότητας, το νομοσχέδιο νομιμοποιεί και τις ιδιωτικές υιοθεσίες παιδιών ευάλωτων οικογενειών, προσφύγων και κυρίως τροφοδοτεί παραπέρα το απαράδεκτο πλαίσιο των διακρατικών υιοθεσιών από τρίτες χώρες που λιμοκτονούν. Τελικά, στο όνομα της ισότητας, στην κοινή απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια εμπορευματοποιείται και η γονική σχέση. Η επίκληση όμως της ισότητας είναι παραπλανητική και για έναν ακόμα λόγο. Σε ποια βάση θεσμοθετήθηκε εξ αρχής η γονική μέρημνα? Μα πάνω στην αντικειμενική αλληλοσυμπληρούμενη σχέση γυναίκας-άντρα στην αναπαραγωγή του είδους, μια σχέση που φυσικά έχει βιοκοινωνικό χαρακτήρα. Από αυτή την αντικειμενική βάση όμως πηγάζει και η ρύθμιση της κοινής γονικής τους ευθύνης μέσω του γάμου. Προφανώς και αυτή η ευθύνη και η ρύθμιση έχουν ιστορικό χαρακτήρα ανάλογα με το επίπεδο εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Άλλο το κοινωνικό περιεχόμενο που είχε η μητρότητα, η πατρότητα το 18ο αιώνα και φυσικά άλλο σήμερα. Και δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ότι τα πρότυπα, το μητρικό και το πατρικό διαμορφώνονται στα πλαίσια, στο έδαφος και του σημερινού συστήματος, τη ύψη του, στην αρένα μιας εκμεταλλευτικής κοινωνίας με τις αξίες που αυτή πρεσβεύει του ανταγωνισμού και ούτω καθεξής που εξάλλου εσείς το υπερασπίζεστε. Εδώ όμως θεσμοθετείται μια γονεϊκότητα ουδέτερη ως προς το φύλο και ό,τι και να ισχυρίζεται η κυβέρνηση αδυνατίζουν η πατρότητα, η μητρότητα και αντικαθίστανται από μια θολή γονεϊκότητα. Και εδώ μπαίνει και το συμπληρωματικό στην αστική ισότητα ζήτημα που επίσης αναπτύχθηκε με αφορμή το νομοσχέδιο. Το θέμα των ατομικών δικαιωμάτων, του ατομικού δικαιωματισμού ως αντιπαράθεση του ατομικού με το κοινωνικό, που στηρίζεται βέβαια και προωθείται από βασικούς αντιδραστικούς μηχανισμούς, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είπε χθες και ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος. Και στηρίζονται αυτές οι λογικές, γιατί αυτή η αντίληψη
που ξεκινάει βέβαια από την αστική θεώρηση της ελευθερίας, που αποτυπώνεται στη γνωστή ρίση του Καντ, ότι η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, ταιριάζει απόλυτα στην σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία, την οικονομία της αγοράς, στην οποία οι κοινωνικές σχέσεις δεν μπορούν παρά να αποτελούν εικόνα και ομοίωσή της. Δηλαδή σχέσεις σε μια κοινωνία που θεωρείται άθροισμα ξεχωριστών ατόμων, τα οποία διατηρούν τάχα το δικό τους ζωτικό χώρο που δεν πρέπει να παραβιάζεται. Και όπου τα άλλα άτομα είναι τελικά ανταγωνιστές της δικής τους ελευθερίας, των δικών τους ατομικών δικαιωμάτων, ενώ οι σχέσεις στην καλύτερη περίπτωση αναπτύσσονται ανάμεσα στα ξεχωριστά άτομα ως κάποια συναλλαγή, ανταλλαγή. Και πάνω σε αυτή τη λογική βασίζεται και όλη η συζήτηση περί αυτοπροσδιορισμού, όχι ως ελευθερία επιλογής που βασίζεται σε γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας, άρα και των αντικειμενικών ορίων που θέτει η ίδια η καπιταλιστική εκμεταλλευτική κοινωνία, αλλά ως μια αποκοπή του ατομικού από το κοινωνικό, ακόμα και του ατομικού από την αντικειμενική πραγματικότητα, ανασύροντας από τον ντουλάπι ιδεολογήματα, όπως για παράδειγμα ότι από τον ντουλάπι της ιστορίας ιδεολογήματα, όπως για παράδειγμα ότι η αντικειμενική πραγματικότητα, η αντικειμενική αλήθεια δεν υπάρχει ανεξάρτητα από τις ατομικές επιθυμίες μας και τα αισθήματά μας, βέβαια σε μια μεταμοντέρνα εκδοχή αυτών των αντιλήψεων. Και φυσικά, μια τέτοια αντίληψη όχι μόνο δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο για τη σύγχρονη αστική βαρβαρότητα των πολέμων, των κρίσεων, της αντιμετώπισης της ανθρώπινης ζωής ως κόστος, αλλά το αντίθετο. Γι' αυτό και συντηρείται, γι' αυτό και ενισχύεται αυτή η αντίληψη. Ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο ότι έχει γίνει σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινωνία των ιδιωτών, των αποξενωμένων ατομικοτήτων. Θα χρειαστώ ένα λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι εύκολο. Του ακαθόριστου, η κοινωνία λοιπόν των ιδιωτών, των αποξενωμένων ατομικοτήτων, του ακαθόριστου αθροίσματος ατομικών επιθυμιών και ιδιαιτεροτήτων, όπου κάθε αναφορά σε ταξικά συμφέροντα, ταξική πάλι ξορκίζεται ως κάτι αναχρονιστικό, το ατομικό δικαίωμα εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο παρουσιάζεται ως φυσικό φαινόμενο. Και φυσικά, πάνω σε αυτή τη συνολική πολιτική, ιδεολογική και κοινωνική αντίληψη στέκεται ο νόμος, το νομικό σύστημα που βρίσκεται στα χέρια φυσικά της τάξης που έχει την εξουσία και θα δώσει χώρο και ο νόμος και θα συμβάλλει και στο λεγόμενο ατομικό αυτοπροσδιορισμό. Έτσι, για παράδειγμα, με μια νομική πράξη, σαν και αυτή που κατέθεσε η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως τροπολογία, η παρένθετη μητέρα γίνεται παρένθετο άτομο. Η παρένθετη μητρότητα γίνεται παρένθετη κοίηση, όμως αυτός ο προσδιορισμός, όπως και να βαφτίζεται, δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση την αντικειμενική πραγματικότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι μια γυναίκα θα κυοφορήσει για 9 μήνες ένα παιδί μέσα της, θα υποστεί όλες τις φυσιολογικές και βιολογικές αλλαγές στο κορμί της, κατά τη διάρκεια της κοίησης και μετά από αυτήν για ένα διάστημα, τις ψυχικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της 9 μήνης κοίησης και μετά για ένα διάστημα απροσδιορίστο και πόσο. Αυτό είπαν οι ψυχολόγοι και οι επιστήμονες. Και δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι αυτή η γυναίκα η βιολογική μητέρα του παιδιού. Μετατρέπεται σε παρένθετο άτομο που νοικιάζει τη μήτρα της, γιατί αυτό υπαγορεύουν οι αξίες της καπιταλιστικής οικονομίας και κοινωνίας. Και όλα αυτά με το μανδύα της πρόοδου, της ισότητας, του ατομικού δικαιώματος.